Πολύ σοβαρή υπόθεση. 18 ώρες απολογία χθες για τους 5 κατηγορούμενους, οι οποίοι, ανάμεσα στους οποίους είναι αρκετοί γνωστοί επιχειρηματίες της Καλαμάτας, και οι υπόλοιποι 6, οι οποίοι επίσης μπλέκονται στην υπόθεση και έχουν συλληφθεί, θα οδηγηθούν σήμερα στους αγγελικούς λειτουργούς. Αν για τους χθεσινούς είχαμε 18 ώρες, δεν θέλω να πιστέψω πόσες ώρες θα διαρκέσει σήμερα η διαδικασία να προλάβουμε τουλάχιστον να κοιμηθούμε λίγο το Σαββατοκύριακο. Είναι η υπόθεση που την είπανε το Casa de Papel της Καλαμάτας. Οι κατηγορίες που από τις διοκτικές αρχές έχουν μέχρι στιγμής διατυπωθεί. Εκβιασμός άλλων επιχειρηματιών, ξέπλυμα χρήματος, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, βαριές σωματικές βλάβες, διακίνηση απαγορευμένων ουσιών αναβολικά, καθώς επίσης και οπλοκατοχή. Χθες κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι 2 από τους 5 κατηγορούμενους που εξετάστηκαν, ο φερόμενος ως εγκέφαλος της οργάνωσης και το άτομο, σε αυτό το οποίο αναφέρθηκε η Νίνα, ο οποίος είχε καταδικαστεί για την κλοπή των 6 εκατομμυρίων από την Τράπεζα της Ελλάδος το 2004. Μάλιστα, οι συνήγοροι περάσπισης είπαν ότι στη δικογραφία υπάρχει προσπάθεια σύνδεσης του συγκεκριμένου περιστατικού τότε με τη δράση της, του συγκεκριμένου φερόμενου ως αρχηγού. Οι ίδιοι όμως οι συνήγοροι δήλωσαν ότι κάτι τέτοιο δεν προκύπτει μέσα από τα, μέσα από τα στοιχεία. Και ο οποίος είχε αποφυλακιστεί, το συγκεκριμένο αυτό αρκετά άτομο. Αρκετά χρόνια πριν, ναι. Πριν, το 2019 είχε αποφυλακιστεί και είχε διοριστεί μάλιστα στην τράπεζα και με τιμητικό διορισμό. Ακριβώς, γιατί είχε απώλεια συγγενικού του προσώπου από ληστεία η οποία είχε σημειωθεί σε τράπεζα. Μια ιστορία που τότε πραγματικά είχε έτσι μονοπολίσει το ενδιαφέρον, όπως και η σημερινή, τουλάχιστον εδώ τοπικά. Και αναμένουμε και σήμερα να δούμε τις απολογίες των υπολείπων 6 για την συμμετοχή σε αυτήν την οργάνωση, των υπολείπων 6 κατηγορμένων, για να έχουμε συνολική εικόνα ποιοι θα προφυλακιστούν μέχρι τη δίκη. Αυτό το οποίο επισημαίνουν οι δικηγόροι είναι ότι η δικογραφία δεν έχει επαρκή στοιχεία. Όλες οι συναλλαγές οι οποίες φαίνονται, καθώς επίσης και οι διάλογοι μέσα από τις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί, δεν στοιχειοθετούν, να το πούμε έτσι, ή εν πάση περιπτώσει δεν επαρκούν ώστε να στηρίξουν τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Η πολύμηνη έρευνα των διοκτικών αρχών ξεκίνησε κατά πάσα πιθανότητα λόγω ενός ξυλοδαρμού πριν από μερικούς μήνες εδώ στην Καλαμάτα, ενός επιχειρηματία, και από εκεί και ύστερα, αφού μπήκαν οι κατηγορούμενοι στο στόχαστρο των ασφαλείας Καλαμάτας, άρχισαν να συγκεντρώνονται τα στοιχεία, παρακολουθήσεις τηλεφώνων, όλες αυτές οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι ιδιοκτικές αρχές. Μάλιστα. Μιλάμε για 4,5 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Πολλά λεφτά. Το 2004 ήταν η κλοπή στην Εθνική Τράπεζα. Λοιπόν, και τώρα βεβαίως αρχίζει, όπως είπες και εσύ, να ξετυλίγεται το κουβάρι, να δούμε τι γίνεται και ποιοι κρύβονται πίσω από αυτό το ξέπλυμα του μεγάλου ποσού.